Έχουμε μαζί μας τον Γκέρι Τότσκα, τον οποίο καλησπερίζουμε. Καλησπέρα Γκέρι, καλά είσαι? Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Καλά είμαι, εσείς? Μετά από τόσο τρέξιμο σε ακούω πολύ φρέσκο, πολύ έτσι σε καλή κατάσταση. Σε καλή κατάσταση είμαστε όλοι μας, μια χαρά πηγαίνουμε. Οι προπονήσεις δεν είναι δυνατές, είναι τώρα στο ξεκίνημα προφανώς. Βεβαίως, πολύ δυνατές είναι. Απλά εμείς αθλητικοί είμαστε, συνεχίζουμε τη δουλειά, ξεκουραζόμαστε, τρώμε καλά, οπότε δεν μας κρύει τίποτα. Πώς είναι το περιβάλλον εκεί, Γκέρι, πώς είναι η κατάσταση, η νέα ομάδα, έχουν έρθει κάποια νέα παιδιά, υπάρχουν φιλοδοξίες? Η κατάσταση. Φέτος είναι μια χρονιά η οποία έχει άλλη πίεση. Ναι. Σίγουρα έχουμε βάλει, έχουμε θέσει άλλους στόχους. Έχουν έρθει νέοι παίχτες, καλοί παίχτες. Το κλίμα είναι οικογενειακό. Αυτό το είχαμε και πέρσι. Γενικά είναι. Σωστά. Έχει αυτό ο Ηρακλής. Ναι. Δηλαδή να είμαστε όλοι μια οικογένεια. Αλλιώς δεν θα μπορέσουμε να καταφέρουμε και τους στόχους που έχουμε θέσει. Mm-hmm. Αυτά τώρα. Γκέρι, πάντως και στη φετινή χρονιά που τελείωσε, σε αυτό το πρωτάθλημα που τελείωσε, είχατε μια αρκετά καλή εικόνα, έως πολύ καλή θα έλεγα. Δεν είχατε δηλαδή κάποιες ατυχίες, κάποιες σοπαλίες, κάποια γκολ στο τέλος, κάτι έτσι δυσκολίες. Και ακόμη πιο ψηλά θα μπορούσε να είχε πάει η ομάδα, ακόμη και με την νεανικότητα που είχε σε αυτή τη σεζόν. Ναι, πέρσι ήταν μια χρονιά η οποία χτίστηκε γρήγορα, έγιναν όλα πολύ γρήγορα τελευταία στιγμή. Ναι. Και αν παρατηρήσατε, πιστεύω και όλη η Ελλάδα το είδε αυτό, ότι στο δεύτερο γύρο, όσο περνούσε και ο καιρός και ο χρόνος, παίζαμε πολύ καλό ποδόσφαιρο. Σωστό. Μας έδιναν τα πράγματα πιο εύκολα, πιο γρήγορα. Ναι. Εντάξει, οι ατυχίες ήταν και λίγο θέμα εμπειρίας, θα έλεγα εγώ. Ναι. Ναι, αλλά πιστεύω φέτος θα γίνει η κατάσταση πολύ διαφορετικά. Έχει μείνει ένας κορμός στην ομάδα, έρχονται νέα παιδιά. Δουλεύουμε διαφορετικά, οπότε πιστεύω όλα θα πάνε ακόμα καλύτερα. Είπες ότι βεβαίως τώρα και οι στόχοι είναι λίγο καλύτεροι, λίγο υψηλότεροι. Ναι. Προφανώς και ο κόσμος του Ηρακλή που έχει αγκαλιάσει την ομάδα από πέρσι και φέτος θα περιμένει κάτι παραπάνω. Προφανώς και μιλάμε κακά τα ψέματα για την άνοδο, Γκέρι, έτσι, για πρωταθλητισμό. Ναι, ακριβώς. Για αυτό το πράγμα μιλάμε. Με τη βοήθεια του κόσμου. Πιστεύω και τη δικιά μας παρουσία, ναι, θα καταφέρουμε αυτό το στόχο. Αλλά πάνω απ' όλα να είμαστε υγιείς και να συνεχίσουμε τη δουλειά που κάνουμε, γιατί πιστεύω δεν έχουμε κάτι να φοβηθούμε σε αυτή τη χρονιά. Σωστά. Έχετε και βαριά φανέλα, έχετε και τον κόσμο. Ακριβώς. Και η ομάδα είναι καλή, κακά τα ψέματα, πολύ νεανική, πολύ εκρηκτική, με έτσι ταχυδυναμική, με στοιχεία δηλαδή του σύγχρονου ποδοσφαίρου που είναι απαραίτητα. Οπότε όλα τα ηχέγγυα υπάρχουν. Η διοίκηση είναι καλή, είναι σοβαρή, έτσι? Ναι, βεβαίως. Είμαστε πολύ καλά οργανωμένοι. Το τεχνικό team επίσης το γνωρίζουμε. Ναι. Όλα τα άλλα θα φανούν στο γήπεδο. Δεν μπορούμε να πούμε παραπάνω πράγματα. Εσύ τώρα είσαι και από τους παλιούς εκεί, έτσι? Θεωρητικά τώρα υπάρχουν και πιο παλιοί. Υπήρξε απλά στις ακαδημίες πιο παλιά. Ναι. Ξέρεις την κατάσταση δηλαδή, ξέρεις τι σημαίνει Ηρακλής, ξέρεις τι απαιτήσεις υπάρχουν. Έτσι, είχες και εσύ μια καλή χρονιά φέτος. Οι προσωπικοί σου στόχοι ποιοι είναι? Προσωπικοί μου στόχοι φέτος. Θα έλεγα να βάλω πολλά γκολ. Να βάλω πολλά γκολ, να βοηθήσω την ομάδα ακόμα πιο πολύ, να πετύχει αυτό που θέλει να κάνει. Ναι. Πάνω απ' όλα η ομάδα. Ωραία. Σάββατο έχετε το πρώτο φιλικό, νομίζω. Ακριβώς, ναι. Τώρα σιγά σιγά να αρχίσουν να ανοίγουν λίγο και τα πόδια, γιατί το τρέξιμο δεν φτάνει. Θέλει και μπάλα, έτσι. Θέλει και μπάλα, ναι. Έτσι ακριβώς. Ωραία. Να ευχαριστήσουμε για την κουβέντα, να ευχηθούμε καλή δύναμη, Γκέρι. Και βεβαίως θα έχουμε δυνατότητα να μιλήσουμε και αργότερα. Ελπίζω βέβαια και σε καλύτερες καταστάσεις, δηλαδή με επιτυχίες στα επίσημα παιχνίδια κτλ. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ καλή συνέχεια.